Οι δύο διοικήσεις των ομάδων του ΣΑΕ Κρανούλα και του ΕΑΣ Μαχητή πήραμε την πρωτοβουλία εδώ πέρα να σηκώσουμε αυτό το πανό και με αφορμή τη δολοφονία που έγινε στη Θεσσαλονίκη, κυρίως επειδή και οι δύο υποστηρίζουμε και με τις διοικήσεις μας τρέχουμε τόσα χρόνια τον αθλητισμό, και αυτά θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν είναι αυτός ο αθλητισμός. Δεν είναι οι οπαδοί, η βία, οι υποδικοί στρατοί, οι δολοφονίες, αλλά είναι κάτι πιο υγιές που συμβαίνει εδώ στα αεραστεχνικά γήπεδα. Γήπεδα κιόλας που δεν τα στηρίζουν και ομάδες που δεν τα στηρίζουν, και από ό,τι φαίνεται δεν θα τα στηρίζουν. Ο σκοπός τους είναι να πηγαίνουν και τα χρήματα σε εκείνες τις ομάδες. Έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι αυτοί οι οπαδικοί στρατοί αξιοποιούνται από διοικήσεις, από επιχειρηματικά συμφέροντα, και δεν πρέπει και ούτε είναι μέρος του αθλητισμού που εμείς θέλουμε, εμείς αγαπάμε και από μικρά μάθαμε. Αυτά. Σίγουρα στηρίζουμε την πρωτοβουλία των παιδιών από το Μαχητή να σηκώσουν το πανό. Μπορεί να είμαστε κι εμείς μια νεοσύστατη ομάδα, να μην έχουμε μεγάλη διάρκεια ζωής μέχρι στιγμής δηλαδή στο αεραστεχνικό, αλλά η στάση και εμάς είναι ότι καμία βία δεν έχει θέση στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι γιορτή, και εσείς σαν δημοσιογράφος σήμερα νομίζω είδατε ότι μέσα σε όλα τα αθλητικά πλαίσια που έγινε ο αγώνας, το ευχαριστηθήκαμε. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκαν και τα παιδιά από το Μαχητή. Ελπίζω να έμειναν ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία. Αυτό είναι ο αθλητισμός και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να προωθούμε σαν μοντέλο.